Εδώ που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά θα είναι ένας γενικός τίτλος «Εφαρμογές των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών» σε γενικότερο πλαίσιο. Και ιδίως να ανοίξουν ορισμένα παράθυρα τι είναι αυτά τέλος πάντων τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών που ο κόσμος και γενικώς η πατριδούλα μας τα έχει πάρα πολύ ανάγκη. Έτσι, σήμερα θα μιλήσουμε στα νέα τα παιδιά για να τους εξηγήσουμε τι είναι τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, πώς μπορούν να τα αξιοποιήσουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα μας, τόσο ώστε να πάρει μπρος η μηχανή. Αν μπορούσαμε έτσι με δύο λόγια να πούμε τι είναι αυτά τα γεωγραφικά συστήματα. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ενώνουν το χώρο με τα λεγόμενα περιγραφικά δεδομένα και θα το κάνω λίγο πιο πρακτικό. Παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τη ΔΕΙΑ Τρίπολης εδώ πέρα, Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποχέτευσης. Η ΔΕΙΑ Τρίπολης κάπου σε έναν υπολογιστή της έχει όλες τις αιτήσεις που έκανε ο Κοσμάκης και τα λοιπά για να πάρει νερό. Τι κάνει το GIS? Το GIS μετά συνδέει τα ρολόγια, συνδέει τους ανθρώπους που κάνανε την αίτηση, το ονοματεπώνυμο, είδος κτλ. Συνδέει με το χώρο και μπορώ να κάνω κλικ στην πόλη της Τρίπολης και να πω δώσ' μου τα τελευταία 3 χρόνια ποιοι κάνανε αιτήσεις και πού βρίσκονται αυτοί στο χώρο της Τρίπολης κτλ. Κλικ. Επίσης μπορώ να πάρω τα δεδομένα από τη στατιστική υπηρεσία, τα οικονομικά δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας και να δω μέσα στην Τρίπολη ποια είναι τα χαμηλά εισοδήματα, ποια είναι τα γερόντια τα οποία δεν μπορούν να πληρώσουν το νερό και να δώσω αυτήν τη λίστα με ένα κλικ επάνω και τα λοιπά, να βγει ο χάρτης και να δώσω το χάρτη αυτόν και τα δεδομένα αυτά στην κοινωνική πρόνοια του Δήμου ή στις περιφερειακές ενότητες και να βοηθήσουν τα γεροντάκια και τα λοιπά για να μην κλαίνε και τα λοιπά που δεν έχουν νερό. Το ίδιο πραγματάκι μπορεί να γίνει και με τα κτηματολόγια, να γίνουν για τα πάρκα και τα λοιπά μιας πόλης, να γίνει το δίκτυο άρδευσης, το δίκτυο ίδρυυσης, το δίκτυο αποχέτευσης, όλες αυτές οι ιστορίες. Θα το πούμε πάρα πολύ απλά. Το GIS, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, είναι το νοικοκύρημα του τόπου. Είναι το νοικοκύρημα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να το καταλάβει πάρα πολύ καλά και δυναμικά ότι χωρίς αυτές τις τεχνολογίες δεν πάνε να λένε ό,τι θέλουν από τα μπαλκόνια τους. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να περπατήσει κάτι σωστά και ωραία και όμορφο. Δεν μπορούμε να φανταστούμε κυκλοφοριακή μελέτη χωρίς GIS. Τελεία και παύλα. Γιατί? Έτσι, όταν έχω βάλει μέσα στο σύστημα το οδικό δίκτυο, δηλαδή ποιοι δρόμοι είναι, ποιοι είναι 2 μέτρα, ποιοι είναι 3 μέτρα, ποιοι είναι 5 μέτρα, πού είναι τα γεφύρια, πού είναι τα σχολεία, πού είναι τα γήπεδα, πού είναι οι εκκλησίες που πηγαίνει ο κόσμος κτλ. Πώς θα κάνουμε κυκλοφοριακή μελέτη, εάν δεν βάλουμε όλα αυτά τα είδους δεδομένα και δεν δουλέψουμε με GIS? Το GIS είναι εργαλείο λήψης αποφάσεων. Το GIS δεν είναι χάρτης, δεν είναι GPS, δεν είναι δορυφορικά δεδομένα, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Και επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση από το πρωί μέχρι το βράδυ και ιδίως ο Δήμος κτλ. Παίρνει αποφάσεις για το χώρο, παίρνουμε αποφάσεις για το χώρο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δουλέψει κάτι σωστά χωρίς τέτοιες τεχνολογίες. Τελεία και παύλα. Όποιος το καταλάβει, το κατάλαβε. Όποιος δεν το κατάλαβε, το βάζουμε συγχωροχάρτη και προχωρούμε. Ήρθαμε να παρουσιάσουμε τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και συγκεκριμένα το RGIS. Είναι το πιο δημοφιλές πρόγραμμα διαχείρισης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Σήμερα θα γίνει μια γενική παρουσίαση για GIS και αύριο μια μήνυ εκπαίδευση χρήσης του λογισμικού. Συγκεκριμένα τώρα για τα οικονομικά ή γενικότερα για τη διοίκηση επιχειρήσεων και για τις πωλήσεις, θα μπορούσε να μας βοηθήσει στο να δούμε για παράδειγμα πού είναι το πελατολόγιο μας, ποιες είναι οι μηνιαίες μας αποδοχές χωρικά πλέον, να κάνουμε αναλύσεις καταστημάτων, εσόδων, εξόδων, πού διαχέονται οι πολιτές μας ή οι πωλήσεις μας και να κάνουμε μια διαχείριση πλέον σε σχέση με το χώρο και όχι μόνο στο χαρτί, στο έντυπο. Με λογιστικά. Μας ενδιαφέρει πλέον να δούμε στο κομμάτι των πωλήσεων, για παράδειγμα, πού βρίσκονται διάσπαρτα οι πωλήσεις μας και πώς μπορώ να επεκταθώ, να φτιάξω ένα καινούριο κατάστημα, να ανοίξω ένα καινούριο νοσοκομείο, να το επεκτείνουμε και πιο πολύ στη διοίκηση. Βλέπουμε δηλαδή τη χρήση του στην καθημερινή ζωή που οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς. Και κυρίως μας ενδιαφέρει να δούμε πλέον και χωρικά που διανέμεται η οικονομία της επιχείρησης μας και πώς μπορώ να επεκταθώ και επιχειρησιακά. Άνοιξε ένα καινούριο μετρό ή ένα καινούριο σταθμό ή που είναι ένα καινούριο ξενοδοχείο που μπορώ να επεκτείνω το δικό μου δίκτυο. Δηλαδή, πλέον γίνεται σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στην οικονομία. Είναι πολύ βασικό όμως και για το διαχειριστικό κομμάτι οικονομικό.